Θέλοντας να προσφέρουν βοήθεια στα εκατοντάδες εχμάλωτα σκυλιά που για ακόμη μια Κυριακή πολλούνται παράνομα στο γνωστό πια παζάρι της Λεωφόρου Σχιστού, μέλη φιλοζωικών οργανώσεων προσπάθησαν, όπως βλέπετε, να τα απελευθερώσουν. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ανεπαρκής όσο αφορά το παράνομο εμπόριο των ζώων. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη στο παράνομο εμπόριο. Το 2009 με επίσημα στοιχεία του κοινωνικού ομίλου Ελλάδος βγήκανε 10.000 πιστοποιητικά για ζώα, όταν στην Ιταλία το 2009 βγήκαν 550. Μέλη φιλοζωικών οργανώσεων προσποιούνται ότι θέλουν να αγοράσουν ζώα. Όταν καταλήγουν στη τιμή, τότε οι φιλόζωοι τα αρπάζουν από τα χέρια τους και από εκεί και πέρα αναλαμβάνει δράση η αστυνομία. Ό,τι είχε στο πορτοφόλι σου. Λίγο παρακάτω εντοπίζουν και άλλους εμπόρους. Σε ένα φορτηγό βρίσκονται εχμάλωτα δεκάδες σκυλιά χωρίς τροφή, χωρίς νερό, ούτε καν αέρα. Το κλάμα τους τα λέει όλα. Θα σκάσουνε τα σκυλιά εδώ μέσα, κύριε. Ανοίξτε το φορτηγό, θα σκάσουνε, κάνει ζέστη. Η αστυνομία συλλαμβάνει δύο εμπόρους ενώ προχωρά και σε κατάσχεση ζώων. Μια ταυτότητα, ναι, κύριε. Τι αμάξι. Είμαστε μέσα εδώ. Είμαστε στην κατοχή μέσα. Μια ταυτότητα, τι γίνεται. Είναι κάτι που διαρκεί δεκαετίες. Είναι παράνομο 100%. Έχουμε προβλήματα σχετικά με το δεν υπάρχει κάποια πιστοποίηση των ζώων ότι είναι υγιή και σίγουρα στο σύνολό τους είναι κακοποιημένα. Εσείς είστε η πίκος Ελληνίδα? Εσείς, ναι. Από Βουλγαρία. Εμένα βρίζεις! Μην ασχολείσαι! Άγραστε, μην ασχολείσαι! Όπως βλέπετε, οι έμποροι του παζαριού έχουν στην κατοχή τους δεκάδες κακοποιημένα και πεινασμένα ζώα. Σκυλάκια, κουνέλια, ακόμη και άγρια υπό εξαφάνιση πτηνά, όλα μαζί τα εχμαλωτίζουν σε κλουβιά και κάθε Κυριακή τα μεταφέρουν εδώ προκειμένου να τα πουλήσουν. Πολλοί μάλιστα είναι αυτοί που εξαναγκάζουν τα ζώα τους να ζευγαρώνουν όσες φορές αυτοί το επιθυμούν, προκειμένου να εξοικονομούν από την πώλησή τους όσο περισσότερα χρήματα μπορούν. Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό, γιατί η ανοχή είναι και συνενοχή όλων μας και από τη στιγμή που γίνεται επερώτηση στη Βουλή για τα δικαιώματα των ζώων και έχουμε δεχτεί τόσες ερωτήσεις όλοι και τους ενδιαφέρει όλους τόσο πολύ, θα πρέπει και εμείς να λάβουμε μέτρα και να λάβουμε δράση. Στο κυριακάτικο παζάρι του Σχιστού στείνεται ένα παρεμπόριο 1.000 ευρώ. Καθώς πολλοί είναι αυτοί που αγοράζουν ζώα συντροφιάς. Οι τιμές αρχίζουν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 200, 300, ακόμη και 400 ευρώ, ανάλογα με τη ράτσα και τη σπανιότητα.